Έζησε για χρόνια στα Χανιά ως διακοσμήτρια, έχοντας κάνει την τέχνη της επάγγελμα. Μέχρι που οι συνθήκες την οδήγησαν αρχικά σε ένα φτωχικό σπίτι χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και αργότερα στον Ιερό Ναό Αγίου Ονουφρίου, όπου για 6 μήνες είχε βρει καταφύγιο. Η Έρη Σταυροπούλου είναι μία από τους 52 αστέγους που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα αποκατάστασης που υλοποιούν ο Δήμος και η Σύμπραξη Χανίων. Στον Άγιο Νούφρι, εκεί στο εκκλησάκι, έμενα στο πάτωμα. Κοιμόμουν στο πάτωμα. Στην κυριολεξία, βέβαια, εντάξει, κάποια στιγμή βρήκα 2 τραπεζάκια και τα βάλα κάτω και κοιμόμουν. Αργότερα, ο παπάς της ενορίας μου έφερε ένα στρώμα και κοιμόμουν κάτω, εννοείται. Τα βιοποριστικά προβλήματα εμφανίστηκαν στη ζωή της Έρη Σταυροπούλου από το 2000 και μετά. Αναζήτησε εργασία στους τομείς του τουρισμού και του επισιτισμού, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Έτσι βρέθηκε να ζει στα χωραφάκια ακροτηρίου σε ένα σπίτι χωρίς ηλεκτρικό. Μέχρι το 2018 οι συνθήκες όλο ένα και χειροτέρευαν, μέχρι που κατέφυγε στο εκκλησάκι του Αγίου Ονουφρίου. Βρέθηκαν κάποιες κοπέλες, η μία μάλλον κυρία ήταν και μαθήτριά μου παλιά, οι οποίες ερχόντουσαν συχνά πυκνά και μου έφερναν ένα ταπεράκι με φαγητό. Κάτι που το είχα ανάγκη, γιατί κάποια στιγμή, θα το πω και στην κάμερα, είχα βρεθεί με ένα κομμάτι γωνία ψωμιού για 3-4 μέρες και το έβαζα στο στόμα μου, είχε ξεραθεί εννοείται, το έβαζα στο στόμα μου για να παίρνει ο εγκέφαλος την είδηση ότι έχω κάτι να τρώω. Τίποτα από τη ζωή της κυρία Σταυροπούλου δεν προμήνυε πως θα έφτανε η στιγμή που θα έμενε άστεγη. Η περίοδος αυτή της άφησε ανεξίθυλο σημάδι. Δεν ξέρετε τι φοβερό και τι ανεπανόρθωτο κακό συμβαίνει στην ψυχή του ανθρώπου ξαφνικά να βλέπει να στερείται αυτά που τα νομίζουμε ότι είναι αναγκαία και δεν μιλάμε για λούσα, μιλάμε για τα αναγκαία. Η κατάληξη είναι ότι απευθύνθηκα εδώ στο Δήμο γιατί θυμόμουν ότι κάποτε έκαναν κάποια σπίτια για αυτούς που δεν έχουν σπίτι. Κάπως έτσι εντάχθηκε πριν από ένα χρόνο στο πρόγραμμα Στέγαση και Εργασία για τους άστεγους στο Δήμο Χανίων. Σήμερα ζει σε συνθήκες αξιοπρεπείς, σε ένα σπίτι που της παρέχει όλα όσα χρειάζεται. Είναι ηλιόλουστο. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί άρχισα να βάζω τα πράγματά μου στη θέση τους και τους πίνακές μου σε ωραία σημεία να τους βλέπω και να τους χαίρομαι, γιατί ξέρετε είναι και αυτό ένας καημός. Ζω μια όμορφη φυσιολογική ζωή χωρίς να είμαι στα πλούτη που άλλοι δεν τους φτάνουν αυτά που έχουν, θέλουν και τις υπερβολές. Την ασφάλεια και τη θαλπορή του σπιτιού θα απολαμβάνει για ακόμα ένα χρόνο η κυρία Σταυροπούλου. Με τη λήξη του προγράμματος, το οποίο προκυρήσεται κάθε 2 χρόνια, θα πρέπει να έχει εξασφαλίσει τρόπους επιβίωσης.